Ξεκινάμε με κάτι που έχει να κάνει και σχέση με Eurovision και συγκεκριμένα τις ένδοξες εποχές του 2005 που περάσαμε καταπληκτικά και ήταν όλα διαφορετικά. Την Τετάρτη που μας πέρασε η Ναταλία πήγα σε ένα πάρτι το οποίο γίνεται τα τελευταία 9 χρόνια, είναι στο Σαμόν, ανάμεσα στους δύο ημιτελικούς, με οικοδεσπότη και εμπνευστή τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και είναι Eurovision Party. Α, το Eurovision Party που κάνει ο Κωνσταντίνος, ναι. Και τι έγινε εκεί? Και έγινε ο κακός χαμός και πάρα πολύ κόσμο. Μεταξύ άλλων ήταν εκεί ο Γιώργος Παπαδόπουλος, η Στέλλα Γεωργιάδου, η Πέγκη Ζήνα, τραγούδισαν διάφορα κομμάτια. Ο Φώτης Ερκουλόπουλος, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, με τον Γιώργο Καπουτζίδη που τραγούδισαν και αυτοί το τυχερό αστέρι, παλαιότερη συμμετοχή της Ελλάδας και φυσικά η Έλενα Παπαρίζου που είπε το Mambo, είπε το Die For You αλλά και το νικητήριο My Number One. Για να δούμε λίγο. Το 2005, Ναταλία, από ό,τι θυμάμαι, και εσύ δεν ήσουν και πολύ καλά. Είχες πάθει δηλητηρίαση τη βραδιά του τελικού. Βεβαίως, τη βραδιά, όχι, την προηγούμενη παραμονή του τελικού είχα πάθει μια τραγική στομαχική διαταραχή. Ναι, ο δηλητηρίαση άσχημη είχα πάθει. Και ξυπνάω το πρωί με πυρετό, με χάλια, με συμμετρώει ο κόσμος. Ναι, άλλα 3 κιλά δυνατότε. Άλλα 3 κιλά πιο αδύνατη. Και λέω στο Χρήστο και στους υπόλοιπους που ήταν εκεί, δεν θα έρθω, φύγετε, δεν θα έρθω. Είσαι τρελή, μου λέει ο Χρήστος. Πώς δεν θα έρθει, δεν μπορώ, είμαι χάλια. Και ήρθε γιατρός στο ξενοδοχείο, με επιφυλακώσαν τις ενέσεις τα διάφορα. Με σηκώσαν, μου βάλαν το φόρεμα Marilyn Manson, που μου είπε ένας φίλος ο πρόεδρος στο Twitter, μου λέει, πρέπει να το ξαναβάλεις αυτό. Του λέω, δεν μπαίνει με την καμία, ήμουν 54 κιλά και είμαι 63, 62 πόσα είμαι. Δεν μπαίνει... βάλ το γάντι. Ναι, γάντι μπαίνει. Με ένα άλλο φόρεμα. Αλήθεια.